μαζί μας μια ιδιαίτερη παρουσία. Ωραιοτάτη. Ωραιοτάτη. Χαλάσαμε την είσοδο. Ήθελα να τη φιλήσω. Να μπει μέσα. Να το τη φίλησε όταν φύγει. Να τη φίλησε όταν θα φεύγει από το στούντιο. Καλό. Μα αφού σου έχω πει τους άντρες θα τους υποδέχεις. Και αγάπησε πάρα πολύ τον Πολυχρόνη μόλις τον είδε. Και ο Πολυχρόνης αγάπησε επίσης φόδρα την Μαρλέν Αγγελίδη. Καλημέρα. Καλημέρα. Μαρλέν, λοιπόν, να σας το πούμε, γιατί αυτό το λάθος είναι που ταλανίζει τη μισή Κύπρο, η άλλη μισή δεν ξέρω. Μαρλέν είναι το σωστό. Μαρλέν Αγγελίδη, λοιπόν, είναι η ωραιοτάτη παρουσία την οποία. Να είστε καλά, εδώ είναι η ωραιοτάτη. Δεν του μπορώ να το πω καλά, αλλά η ωραία παρουσία εδώ. Δεν είναι καθόλου. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα. Και τον Πολυχρόνη εδώ, που είναι τέλειος. Κάνε χαρά όταν την λέει την ιδέα αυτή. Έχεις κάτι κύριο Μαρλένο. Ναι, έχω αποκτήσει. Και μάλλον γι' αυτό, από τον καιρό που έχω, τον έσωσα από ένα γκάβο μέσα στη βροχή. Απανάγια. Όταν πήγαινα σε ένα live, το είδα εκεί το καημένο και το πήρα και είναι πλέον σπίτι. Πώς το λες? Ρόκα. Ρόκα. Και καλά ροκάς. Και έμεινε. Και έγινε εντάξει. Λίγο ρόκα, εντάξει. Είναι παρτσάκι και το έβαλες. Αγοράκι. Αγοράκι. Εντάξει, τέλος πάντων. Είναι λίγο παράκλητο το θέμα. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση και μας πεις τα τελευταία σου νέα και πριν πάμε στο διαγωνισμό στον οποίο θα πας να συμμετέσχεις και εκπροσωπείς τη Μεγάλη Βρετανία, παρακαλώ. Ναι, ναι. Και μας πεις το πώς, το γιατί κτλ. Να παρακαλέσω το σκηνοθέτη μας αν μπορούμε να δούμε, να πάρουμε μια γεύση από το βίντεο κλιπ της Μαρλέν. Θα δείτε κι εσείς περί τίνος πρόκειται να έχουμε έτσι μια δυνατή μουσική συνέχεια και να επανέλθουμε για την ενδιαφέρουσα συζητήσουλα μας. Rejection set me free. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις, το λέω, δεν θα έλεγα τίποτα. Το λέω γιατί πραγματικά μ' άρεσε. Ευχαριστώ. Είναι μέσα στο αίμα της, πάντως. Ναι, ροκάρεις. Ναι, αυτό είναι ένα μέρος μου που ουσιαστικά το είχα πάντα, απλά δεν το έκανα επαγγελματικά. Δηλαδή και από τα musical που ήμουνα, είχα την τάση προς τα rock musical. Μετά είχα μια μικρή φάση με την jazz και μετά με τις high five. Έχω περάσει από όλα τα είδη. Να σου πω κάτι, επειδή το πολύ κόσμο τώρα κατά ψέματα σε θυμάται τις high five, έτσι μια ιστορία που έχει λήξει εδώ και καιρό. Ναι, ναι, ναι. Και μετά κάπου χάθηκαν τα ίχνη σου και τα λοιπά. Έρχεσαι τώρα πάλι με δυναμικό παρόν στο Eurovoice με αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Πού ναι. Είσαι, τι κάνεις από high five. Έχω δουλέψει με πολύ δυνατά ονόματα, ουσιαστικά με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ήμουνα και σε ένα musical το πήρε τόσο Σαββατόβραδο και μετά το Χατζιάννη είμαι εδώ και 3 χρόνια, έχω κάνει περιοδίες του κόσμου ας πούμε με τον Μιχάλη που είναι ιδιαίτερα ευχάριστο, έχω δει τα πάντα, αλλά δεν έχω κατασταλάξει ας πούμε τόσο καιρό, ας πούμε δεν είχα πάρει την απόφαση να ασχοληθώ απόλυτα με το δικό μου είδος. Και επιτέλους την πήρα αυτή την απόφαση και βρήκα αυτό το διαγωνισμό στο ίντερνετ, μάλλον με βρήκε κάπως έτσι έγινε το θέμα και είπα να λάβω μέρος για να, ουσιαστικά είναι το πρώτο βήμα προς το να κάνω αυτό που πραγματικά θεωρώ ότι είμαι. Και θα δούμε. Με Μεγάλη Βρετανία. Με Μεγάλη Βρετανία. Πώς έγινε, Θέλετε την αλήθεια. Την αλήθεια. Ουσιαστικά, τόσο καιρό ξέρετε έχω προσπαθήσει και για την Κύπρο διάφορα πράγματα. Ναι, που ουσιαστικά δεν έχει ταιριάξει, δεν έχει πάει για αλφα-βήτα λόγους. Και θεώρησα αυτή τη φορά
να δοκιμάσω για, για να πάω με τη χώρα που ουσιαστικά έμαθα την τέχνη μου. Έμαθα, σπούδασα μουσικό θέατρο στην Αγγλία, έμαθα φωνητική, χορό, όλο το πράγμα, δηλαδή το επάγγελμά μου που με τόσο πάθος ζω καθημερινά. Εκεί το έμαθα και λέω ας προσπαθήσω έτσι λίγο τολμηρά να λάβω μέρος εκεί, αφού μπορώ, γιατί έχω διαβατήριο αγγλικό. Δηλαδή έπρεπε να το, να το δείξω κιόλας, δεν γινόταν έτσι. Και έτσι, έτσι κάπως κάτσε το, το πράγμα. Άφησες το, την αιχμή σου και καλά έκανες, μου αρέσουνε, για την Κύπρο. Για τα πράγματα που προσπαθούσε να κάνεις εδώ πέρα, αλλά δεν. Ναι. Φταίμε, έτσι, είμαστε λίγο, έχουμε το, το προβληματάκι μας. Είμαι κι εγώ λίγο διαφορετική, η αλήθεια. Δηλαδή, από ότι θεωρώ ότι γενικότερα σαν άνθρωπος έχω μια άλλη... Έχω μεγαλώσει και έξω, δεν έχω μεγαλώσει στην Κύπρο, αν και... πήγα, είχα κάποια χρόνια εδώ, σχολείο. Ουσιαστικά έχω νοοτροπία από το εξωτερικό. Και τα, κάπου... Πού είναι η μεγάλη διαφορά δηλαδή με την Κύπρο, κάτω μας πιο λιανά να το πιάσουμε. Α, τι μου λέτε αυτό. Ποια είναι, ποια, 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 από ποια άποψη. Σαν... Την νοοτροπία τη δική σου, με την νοοτροπία την εδώ πέρα και με το... Είμαι λίγο πιο δεκτική στα διαφορετικά πράγματα, θεωρώ. Ας πούμε, ούτε, βασικά δεν, θεωρώ ότι γενικά δεν... Βλέπουν κάτι καινούριο και είναι λίγο πιο ανοιχτή και λένε για ποιο λόγο να είναι καινούριο, γιατί είναι έτσι. Δεν κάθομαι και λέμε, μα γιατί είναι έτσι. Δεν τολμούν. Ναι, αυτό είναι της... θεωρώ ότι η νεολαία δεν είναι έτσι. Απλά υπάρχει, ξέρεις, και υπάρχει και το καθεστώς, το ήδη υπάρχοντα, λίγο με, ξέρεις, δεν είναι ότι δεν δέχονται, απλά γιατί έχουν και πολλές επιρροές από έξω στην Κύπρο. Μπορώ και να πω και παραπάνω από την Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έχει, εδώ έχετε πολύ πράγμα από ξένες χώρες. Απλά ναι, δεν ξέρω για ποιο λόγο στη μουσική έχουμε ένα θεματάκι με το να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πιο συντηρητική. Είχε γενικά όμως κορίτσι έτσι το μουσικό διαγωνισμό. Δεν θα ήθελα να το πω αυτό, αλλά έτσι με ξέρετε. Ναι, τι να κάνω. Προσπαθώ. Αυτό είναι καλό. Προσπαθώ. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν και πολλοί τρόποι. Έχει δίκιο. Δεν υπάρχει. Και για Eurovision και για το Eurovoice και για... Κοίτα, η αλήθεια ότι είχα πει τέρμα με τη Eurovision, γιατί προσπάθησα, έκανα το ό,τι μπορούσα. Έχω πάει κιόλας να πούμε ότι εντάξει, πήγα και πολύ μικρή. Πάντως το Eurovoice ήταν λίγο διαφορετικό και λέω γιατί όχι να δοκιμάσω, γιατί κεντρίζεται πάνω στον καλλιτέχνη παραπάνω, όχι για τη χώρα. Είναι, δηλαδή έχω, έτσι το έχω καταλάβει ότι κάθε χώρα εκπροσωπείται από ένα καλλιτέχνη που είναι ουσιαστικά ολόκληρος καλλιτέχνης, γράφει τη μουσική του, έχει ένα concept δικό του, είναι δηλαδή παραπάνω πάνω στη βάση αυτό, η βάση είναι αυτή. Θεωρείς ότι δεν υπάρχει στήριξη δηλαδή στη Eurovision? Στήριξη της Eurovision είναι ένα καθεστώς που είναι τόσα χρόνια που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια φόρμουλα. Έτσι το έχω δει εγώ, δικιά μου γνώμη λέω, τώρα δεν... Ναι, ναι, ναι. Που όλοι προσπαθούν να κάνουν αυτό. Δεν προσπαθούν να πάνε με το δικό τους πράγμα ή να πάνε να πούνε ότι εγώ είμαι αυτή ή εγώ είμαι αυτός ή γι' αυτό κάνω. Όλοι προσπαθούν να κερδίσουν ή να κάνουν κάτι, κάνουν show, κάνουν πράγματα, κάνουν... Ό,τι μπορούν. Κάτι που υποθέτουν ότι θα αρέσει και όχι κάτι το οποίο θα αρέσει. Το Eurovision. Με βάση την προηγούμενη χρονιά, ας πούμε, με βάση τον νικητή της προηγούμενης χρονιάς. Όχι, με βάση όλη την Eurovision. Μια συγκεκριμένη γραμμή στην Eurovision. Το Eurovoice όμως δεν θα είναι, επειδή δεν έχω δει τα κλιπ των άλλων, δεν θα είναι πιο show, δεν θα είναι πιο... Αυτό δεν το ξέρω πώς θα είναι στο live. Θα ήθελα να πιστέψω ότι εσύ κάθε καλλιτέχνης θα αντιπροσωπεύσει τον εαυτό πότε του όπως είναι. Πότε εμφανίζεσαι? Δεν το ξέρω ακόμη αυτό. Δεν έχετε κάνει πρόβες? Είναι 23 και 24. Ναι. 23 και 24 πρόβες μας έχουν πει 21 και 22, που είναι λογικό. Και είναι κατευθείαν τελικός. Ναι, ναι. Πες μας λίγο πώς θα βγεις στη σκηνή, πώς θα είσαι, τι θα κάνεις. Okay. Απλά πιστεύω ότι επειδή είναι η πρώτη φορά που δεν προσπαθώ να κάνω κάτι που θέλουν οι άλλοι, θα κάνω αυτό που θέλω εγώ. Που είναι. Το οποίο. Απλό. Ναι. Είναι το live. Είναι πώς θα ήμουν σε ένα live, σε ένα κλαμπάκι, σε ένα κλαμπ, ας πούμε, σε ένα μπαράκι που θα ερχόντουσαν 200 άτομα και θα είχα, ας πούμε, την επαφή αυτή με τον κόσμο. Αυτό είναι που πιστεύω ότι είναι και για μένα. Κάπως έτσι θα το στήσω. Φυσικά είναι half playback, η φωνή είναι live, αλλά η μουσική δεν είναι. Ναι. Θα έχω άνθρωπους μαζί μου. Όσο μπορούμε, θα κάνουμε το πιο φυσικό πράγμα που μπορεί. Δηλαδή δεν θέλω να το κάνω show με την έννοια να κόλπα.
Το θεωρώ λίγο κίτσα αυτό το πράγμα. Προτιμώ να είναι, να είμαι πιστή στον εαυτό μου, να πω ότι αυτό με είναι.